8 λεπτά μετά τις 8. Σας καλημερίζουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Επιστρέφουν οι αγρότες στα μπλόκα. Είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους, ενώ αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη στην οικία της Λάρισσας οι αγρότες θα αποφασίσουν για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους. Σήμερα ενδεχόμενα να βρεθούν στο Υπουργείο Μεταφορών στην Θεσσαλονίκη για να επιδώσουν ψήφισμα. Στα μεγάλα χωράφια στα Χανιά κατεβαίνουν και σήμερα οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων. Αλλά σε αυτές τις κινητοποιήσεις δεν είναι μόνο οι αγρότες των μπλόκων, τουλάχιστον έτσι όπως ξεκίνησαν, αλλά είναι το σύνολο των αγροτών. Καλημερίζω τον κύριο Μανώλη Καρκαβάτσο, ο οποίος είναι πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο των Αστερουσίων. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αδουγεράκη, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά τα οποία εξεγγέλθηκαν στη Βουλή και εγώ ούτως ή άλλως θέλω να ρωτήσω εσάς και γι' αυτό σας καλώ κύριε Καρκαβάτσο, είναι αν αυτά τα οποία εξεγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό δεν είναι τα σωστά και γιατί παραμένετε ακόμα στους δρόμους οι αγρότες. Γιατί μίλησε για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και το 2024, τη μείωση του κόστους στο αγροτικό ρεύμα, εγώ σε τίτλους τα αναφέρω έτσι, με πρόσθετη έκπτωση 10% για 5 μήνες, έκανε λόγο για ρύθμιση χρειών των ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, νέο πρόγραμμα για μόνιμη ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος και όλα αυτά σαν πρόγραμμα είναι με ένα κόστος 232 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι κάτι που ικανοποιεί όλους εσάς τους αγρότες? Κύριε Δουγεράκη, θέλει να το προσεγγίσει κανείς το ζήτημα γενικά. Δηλαδή, κοίταξε, μοιράζομαι τώρα εκατομμύρια και εμείς βρισκόμαστε σε μια πολύ εξατλειωμένη κατάσταση από αγροτικής οικονομίας στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Δεν είναι σωστά, λέει, αυτά τα μέτρα. Εγώ νομίζω ότι από την πλευρά τους για αυτά είναι σωστά. Εμείς βιώνουμε την κατάσταση που εισπράττουμε από το κόστος ζωής. Δίνουμε, αυτά τα μέτρα δεν είναι, κυρία Δουλειράκη, ούτε ασπιρίνες. Είναι καταπραϊντικά στην αγωνία μας να επιβιώσουμε. Είναι δήθεν. Είναι λύσεις στα προβλήματα. Να το πιάσουμε λίγο πιο ουσιαστικά. Για πείτε. Δηλαδή, κοιτάξτε, η ΚΑΠ κόβει από το 2023 μέχρι το 2024 41%. Από το 2024-2027 30%. Αυτό το πράγμα, κυρία Δουλειεράκη, ανεβάζει το κόστος παραγωγής ακόμα συν 70%. Άρα, από την πλευρά των επιδοτήσεων έχουμε αυτή την κατάντια στο πετρέλαιο. Η επιστροφή, όταν προσέξτε, στον προϋπολογισμό η επιστροφή είναι μηδέν. Κάτω βέβαια από την πίεση των τρακτεριών, επιστροφή 82 εκατομμύρια σημαίνει 280-290 ευρώ στον κάθε αγρότη. Δηλαδή περίπου ένα γέμισμα των μεγάλων τρακτεριών. Όταν το 16 ήταν 90 λεπτά και παίρναμε επιστροφή 180 εκατομμύρια. Τώρα δηλαδή που είναι 2 ευρώ, περίπου ένα 80 δηλαδή, παίρνουμε 82 εκατομμύρια. Άρα εδώ είναι υποκρισία η βοήθεια. Στο ρεύμα, να πούμε δύο πράγματα για στο ρεύμα. Μειώνει, λέει, στο 10%, δηλαδή πριν 2 χρόνια όταν η κιλοβατόρα ήταν 6 λεπτά και τώρα είναι 17, το μειώνει 1,5 λεπτό. Όταν ήταν πριν 2 χρόνια 6 λεπτά. Δηλαδή 15,5 κιλοβατόρα. Σοβαρά. Έδωσε η κυρία Δουλειεράκη ένα δις από... Ναι. Ισχυρίζεται ότι
αυτό δηλαδή που προσπαθεί να κάνει μια προβοκάτσια στον κοινωνικό αυτοματισμό, στο ένα δις από τους φορολογούμενους για τον ΕΛΓΑ. Προβοκατόρικη επισήμαση είναι. Στην πενταετία είναι 175 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές των χρόνων, δικά μας λεφτά. Άρα το χρόνο επί 5 κάνει 850 εκατομμύρια. Αυτή η κυβέρνηση δηλαδή είναι υποχρεωμένη να δώσει 30 εκατομμύρια, υποχρεωμένη, με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, επί 5 150, άρα δικά μας λεφτά δηλαδή αυτά. Και ισχυρίζεται ότι ο Έλληνας φορολογούμενος έχει υποστεί αυτές τις συνέπειες. Κοιτάξτε, αυτό είναι εμπεγμός. Γι' αυτό τα μπλόκα παραμένουν. Γι' αυτό την Τρίτη θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή και η κυρία Δουλγεράκη. Είναι σωστή αυτή η παρατήρηση που κάνετε. Δεν είναι όλοι στα... οι δυνάμεις της αγροτιάς αυτή τη στιγμή που εμφανίζονται στη δύναμη των μπλόκων. Είναι η δύναμη που κατόφερε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να συντονίζει πανελλαδικά επιτέλους κυρία Δουλγεράκη, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη να προσανατολίζουμε καλά το αγροτικό κίνημα. Αυτό έδειξε η ζωή. Ότι τελικά επικρατεί η σωστή αντίληψη το πώς η αγροθιά μπορεί να επιβιώσει όχι κάτω από τις λογικές της συνεννόησης των υπουργών. Κυρία Δουλγεράκη, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κάτι ωραίο, κάτι ιδανικό ξεσηκώνει τον αγροτικό κόσμο στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό το εισπράξαμε και στα πεζά εχθές. Ένας σημαντικός κόσμος. Ένας κόσμος που είχε θαυμάσει την ενότητα των προβλημάτων, που είχε στο μυαλό του την απαξίωση της λογικής αυτινών που συνεργάζονται με τα Υπουργεία και διευθυντίζουν μέσα στα γραφεία των Υπουργών την υπόθεση της επιβίωσής μας. Δεν ήταν εκεί στη συγκέντρωση και δεν πρέπει να είναι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα λύνονται με τις αγκαλιές των Υπουργών. Επιτέλους να κλείσουμε τα αυτιά μας αυτή τη λογική του αποπροσανατολισμού. Τώρα που ξεσηκώνεται το αγροτικό ποτάμι, τώρα που παίρνει σωστή κατεύθυνση το αγροτικό ποτάμι, διάφοροι καλοθετητές προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν και καλούμε τους βιοπαλλεστές αγρότες να μην τους ακούνε, να τους κάνουν πέρα, να κατέβουμε στους δρόμους καλά οργανωμένοι, περιφρουρημένοι, δώσαμε δείγματα γραφής και δίνουμε πανελλαδικά. Η μεγάλη κινητοποίηση της αγροθιάς στην αγρότικα έδειξε πώς μπορούμε να παλεύουμε. Τα νταϊλίκια και τα καπεταναλίκια να κοπούνε, να κάνουν στην άκρη να περάσει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα για να διεκδικήσει το δικαίωμα της ζωής του στην επιβίωση. Mm. Αυτά είναι τα μηνύματα, κυρία Δουλγεράκη. Ξέρετε, όταν λέτε ότι ξέρετε, είναι μια πολύ καλή εικόνα και ήταν ώρα να γίνει αυτό, να φανταστώ ότι αναφέρεστε γενικότερα στις κινητοποίησεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όχι μόνο από τη μια άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη, αλλά και από τη μια άκρη της Ευρώπης μέχρι την άλλη, κύριε Καρκαβάτσο. Ακριβώς. Είναι το ποτάμι που ξεχυλίζει σε ένα προσανατολισμό που ο βρόχος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων, τα μεγάλα είπατε και στην αρχή. Την καταστροφή μας. Είναι ενδεικτικό ότι το είπατε και στην αρχή ότι αυτά τα μέτρα τα οποία αυτή την ώρα λαμβάνονται ή τέλος πάντων οι προτάσεις του Πρωθυπουργού ή τι μπορεί να κάνει αυτή την ώρα η κυβέρνηση με αυτό το πακέτο των 232 ευρώ δεν έχει να κάνει με το κόστος διαβίωσης, το οποίο είναι τραγικό για την κάθε αγροτική οικογένεια και είναι συνολικά το οικονομικό πρόβλημα μαζί με την ΚΑΠ το οποίο θέτεται. Ακριβώς. Η επιδερμικότητα της πολιτικής τους είναι για να καταπραίνει, για να δώσει τάχατες το κουράγιο. Όλοι μας αγαπούμε τώρα, όλοι. Αλλά δεν βγάνουν σφήνα, κυρία Δουλγεράκη, για τα 200 ευρώ που γυρεύουμε το στρέμμα για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δεν μιλάνε για τις τιμές που είναι βασικό για να καλύψουμε το κόστος παραγωγής. Αυτά στα εφόδια δεν το ξεκαθαρίζουν με τον ΕΛΓΑ. Είναι αυτή τη λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Και ιδιώτες και δημόσιο
Άσε μας, τώρα τα πράγματα τα ξέρουμε. Στην περιοχή μας έχουμε ανάγκη από υποδομές, φράγματα, δρόμους, αντιπλημμυρικά. Σωστά. Αυτά δεν κάνουν σφήνα από αυτά. Mm. Εμείς αυτά παλεύουμε. Ωραία, γι' αυτό και συνεχίζετε. Κάνατε και εσείς την αναφορά. Ξέρετε ότι στα μεγάλα χωράφια παραμένουν στους δρόμους. Θα ξαναβγούνε σήμερα στις 11 το πρωί. Αύριο Τρίτη θα συνεδριάσει, θα γίνει το πανελλαδικό στην οικία της Λάρισσας. Εσείς εδώ σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, επειδή είπαμε ότι είναι μια περίοδος έτσι έντονης κινητικότητας από εσάς σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις αυτές, πάτε ενδεχόμενα σε νέα κινητοποίηση στον κόμβο των πεζών ή κάπου αλλού τις επόμενες ημέρες, κύριε Καρκαβάτσο? Ναι, ναι, εκεί κατευθυνόμαστε. Κλιμακώνουμε την πίεση. Θα πάρουμε μέρος στην πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων όλης της Ελλάδας. Είναι καθοριστικός αύριο η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής για να δώσει τη νέα κατεύθυνση πανελλαδικά συντονισμένα. Και εμείς εδώ αυτό θα κάνουμε. Στο επόμενο διάστημα, αφού οι εκπρόσωποι μας θα βρεθούν στην Πανελλαδική, θα συζητήσουμε και μάλλον ο κόμβος των πεζών είναι ο καθοριστικός παράγοντας που θα κλιμακώσουμε την πίεση μας. Μάλιστα. Επιστρέφετε λοιπόν και εσείς μετά τις αυριανές τις αποφάσεις, θα ανακοινωθούν στην πορεία. Κύριε Καρκαβάτσο, ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλή σας ημέρα από τον 984 και καλή εβδομάδα. Καλά να είστε, ευχαριστώ πολύ. Παραμένω ωστόσο στο θέμα και θα παραμείνω για λίγο ακόμα, διότι θέλω να μιλήσω και με τον κύριο Βιαννιτάκη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, στην πορεία με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Εμπάρου, τον κύριο Περογιαννάκη, όπως επίσης να μιλήσουμε λίγο και να δούμε τι γίνεται και με τους μελισσοκόμους και πόσο αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί πραγματικά. Με τον κύριο Κώστα Λεονταράκη θα μιλήσουμε για να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, γιατί πραγματικά δεν επαναπαύουν τους αγρότες, αλλά τους αφήνουν εκεί ή παραμένουν εκεί στους δρόμους. Κύριε Βιαννιτάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα και του Γεράκη, να είστε καλά. Φαίνεται ότι όλα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν ικανοποιούν τον αγροτικό κόσμο. Για εμάς δεν υπάρχει αγροτικό μέτωπο. Το μόνο μέτωπο που έχει η κυβέρνηση είναι τα προβλήματα. Τόνισε στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση ακούει όλους εσάς τους αγρότες, σας σέβεται και λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την στήριξή σας. Φαίνεται όμως ότι από εσάς τα μέτρα αυτά πραγματικά δεν είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν για να μπορέσετε να επιβιώσετε έτσι όπως θα έπρεπε ή θέλετε. Προφανώς και το αποτέλεσμα από αυτές τις εξαγγελίες δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτά που οι αγρότες επιζητούν. Εγώ θα έλεγα όχι τώρα. Εμείς προσωπικά σαν αγροτικός φορέας δεν εστιάζουμε τόσο στα μέτρα τα οποία δημιουργούνται εκτάκτως από διάφορες φυσικές καταστροφές ενδεχομένως ή τίποτα άλλο. Εμείς εστιάζουμε όλα αυτά τα χρόνια σε κυρίως θέματα θεσμικού χαρακτήρα. Για μας το βασικό είναι να διασφαλιστεί το εισόδημα του αγρότη με άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και όχι έκτακτο αυτή τη στιγμή, το οποίο συζητάμε για διάφορες μορφές αποζημιώσεων όσον αφορά από καταστροφές ή από οτιδήποτε άλλο. Εμείς ζητάμε ο αγρότης να μπορεί να παράγει, να καλλιεργεί και να διακινεί τα προϊόντα του με ξεκάθαρους όρους στην αγορά. Και αυτό ακριβώς θα το εξασφαλίσει το εισόδημά του για να μην έχει εισαγωγικό, επιτρέψτε μου, ανάγκη όλα τα υπόλοιπα. Ναι, αυτό λοιπόν είναι το η στόχευσή μας εμάς. Και με βάση αυτό θα κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει σε προτεραιότητα ότι την επιθυμία του κόσμου είναι που εμείς θα υλοποιήσουμε. Αν ο κόσμος αυτή τη στιγμή θεωρήσει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε άλλη μορφή κινητοποίησης, αυτό θα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε συλλογικά. Κύριε Βιαννιτάκη, σας προβληματίζει το γεγονός με όλα αυτά τα οποία ακούγονται ανά την Ευρώπη, γιατί οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη είναι ξεσηκωμένοι και δεν έχει να κάνει με τον αγρότη του Βορρά και με τον αγρότη του Νότου ή του Βορρά, της Ανατολής ή της Δύσης, αλλά με όλα αυτά τα οποία πραγματικά υπάρχουν πίσω από εσάς και αποφασίζονται χωρίς εσάς για το αύριο και της παραγωγής και της καλλιέργειας και τα λοιπά, γιατί πραγματικά τα όσα ακούμε όλο αυτό το διάστημα μόνο εφιαλτικά περιγράφονται.
σίγουρα οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής διωγγώνει σε διαφορετικό βαθμό το πρόβλημα. Εντελώς διαφορετικά το βιώνουν αγρότες στη Βόρεια Ευρώπη, εντελώς στην Νότια Ευρώπη και εντελώς στην Ελλάδα, ακόμα και στις περιφέρειες. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι πού θέλουμε να φτάσουμε σαν χώρα, πάνω απ' όλα, πού θέλουμε να φτάσουμε τον αγροτικό κλάδο σαν χώρα και με βάση αυτό να κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίδραση, δικαιολογημένη αντίδραση, γιατί μεγάλη μερίδα των αγροτών προϋπολογίζουν στα έσοδα της χρονιάς και τα λοιπά έσοδα των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων από οποιαδήποτε πηγή και αν έρχονται. Αυτό νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι κάπου θα υπάρξει ένα τέλμα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για να μπορέσουμε να δούμε την πραγματικότητα και με βάση αυτή να κινηθούμε. Πάντως αυτό το αν δεν διασφαλιστεί μόνιμα το εισόδημά μας, τα όποια μέτρα είναι αποσπασματικά, έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη και αυτή η κουβέντα πραγματικά είναι άξιο απορίας που θα πάει λίγο παρακάτω, είτε μέσω της ΚΑΠ είτε μέσα από διευθυντήρια και κέντρα, όπως λέτε, οι περισσότεροι αγρότες που αποφασίζουν και παίζουν πραγματικά με την δική σας την τύχη και την δική σας τη ζωή, αλλά στην πορεία και του καθενός από εμάς, ό,τι έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή, με την τροφή, με όλα αυτά τα οποία ο καθένας από εμάς χρειάζεται για να επιβιώσει, ναι. Σίγουρα, ο τελικός αποδέχτης σε όλη αυτή την κατάσταση, να ξέρετε ότι θα είναι ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής ο οποίος θα προμηθεύεται τα αγροτικά προϊόντα, το ζήτημα είναι από πού θα τα προμηθεύεται και σε τι τιμή θα τα προμηθεύεται πλέον από εδώ και πέρα, αυτά είναι το βασικό αντίκτυπο σε όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι το να υπάρξουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για παράδειγμα αυτή τη στιγμή, αν δείτε τα περισσότερα μέτρα αφορούν μελλοντικές καταστάσεις. Δηλαδή η μείωση στο κόστος της ενέργειας, το οποίο έχει διπλασιαστεί, έχει παγιωθεί να είναι διπλάσιο τα τελευταία δύο χρόνια και εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε για τα επόμενη πενταετία ότι θα καταστήσουμε φωτοβολταϊκά για να μειώσουμε το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι αγγίζει μια αστεία κατάσταση όλο αυτό. Συζητάμε ότι ποιοι αγρότες θα είναι σε θέση μέχρι τότε να μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά τα μέτρα. Είναι λοιπόν καθαρά θέμα προτεραιότητας της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, πώς αναλύει τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και πού θέλει να φτάσει. Το μόνο σίγουρο βέβαια για μας είναι ξεκάθαρο ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν κινείται με βάση την άγνοια ή με βάση τη μη σωστή ενημέρωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είμαστε εμείς κάθετοι σε αυτό, ότι υποστηρίζουμε ότι η κυβέρνηση οτιδήποτε και να κάνει είναι σωστά μελετημένο και υπάρχει πρόθεση πίσω από αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι είναι πλήρως ενημερωμένη, δεν υπάρχει άγνοια, υπάρχει η κατεύθυνση, υπάρχει η πολιτική που αυτή την ώρα ακολουθείτε και από την πλευρά της Ιεράπετρας σχεδιάζετε να κάνετε κάτι, έχετε πάρει απόφαση για να κάνετε κάτι. Εμείς η απόφαση μας είναι ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα προβούμε σε γενικές συνελεύσεις και εκεί θα βάλουμε τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν και συλλογικά θα αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι κινήσεις, οι οποίες βέβαια θα υπάρχει και συνεννόηση και με τις υπόλοιπες περιοχές, τουλάχιστον της Κρήτης. Γιατί όπως σας είπα, η κάθε περιφέρεια έχει εντελώς διαφορετική δομή στα προβλήματα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Εμείς λοιπόν στην Κρήτη θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε μια ομογενοποιημένη κατάσταση και με βάση αυτή θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας καλημερίζω, κύριε Γεννητάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα επίσης. Αστερούσια, Ιεράπετρα και τώρα Έμπαρος. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Εμπάρου, κύριο Γιώργο Περογιαννάκη. Πώς είστε και καλή εβδομάδα, βέβαια. Καλημέρα, κυρία Δουγεράκη, στάξει στο καφέ σας. Καλή εβδομάδα.
Καλά να είστε. Τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από το Βήμα της Βουλής και από τον Πρωθυπουργό, κόστους 232 εκατομμυρίων ευρώ, μάλλον δεν ικανοποιούν το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Έτσι οι αγροτικές κινητοποίησεις συνεχίζονται. Σήμερα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους στη Λάρισα, στην Ήπειρο, σε άλλες περιοχές. Τα μπλόκα συνεχίζονται. Τις επόμενες ημέρες οι αποφάσεις για το τι θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στα μεγάλα χωρά. Παραμένουν στους δρόμους οι αγρότες. Γενικές συνελεύσεις εντός της εβδομάδας στην Ιερά Πέτρα, όπως μας έλεγε ο κύριος Βγενιτάκης. Για μας δεν υπάρχει αγροτικό μέτωπο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους ακούμε τους αγρότες, τους σεβόμαστε. Λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για την στήριξή τους, αναγνωρίζοντας την αγωνία τους για το αύριο, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής από την ενεργειακή κλιματική κρίση, αλλά και λόγω των ισχυρών γεωπολιτικών κλειδονισμών που επηρεάζουν καταλυτικά τον αγροτικό τομέα και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων συνολικότερα. Αλλά ως φαίνεται, κύριε Περογεννάκη, δεν σας πείθουν. Δεν μας πείθουν, κυρία Δρογεράκη. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, έχει, λέει, παπασιά λόγια. Στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Ο αγροτικός κόσμος, ειδικά στην περιοχή της Γιάννου, της Εμπάρου, είναι αγανακτισμένος. Και αν μπορείτε να μου μιλάτε, κύριε Περογεννάκη, λίγο πιο δυνατά ή λίγο πιο κοντά σε εσάς το ακουστικό, θα ήταν ό,τι καλύτερο, ναι, για να σας ακούμε με μεγαλύτερη τώρα, ευκολία. Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι, καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, για τον κόσμο. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τα λόγια του Πρωθυπουργού της Εξαγγείας. Κρατάμε μικρό καλάθι. Πασιά λόγια. Ο αγροτικός κόσμος έχει εξαγριωθεί, περιμένει στην πράξη να δει κάποια πράγματα. Εδώ, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε σοβαρά προβλήματα, ειδικά στην περιοχή της Εμπάρου και όλη η Κρήτη. Φέτος δεν βγάλαμε τίποτα, καρπό δεν βγάλαμε, λάδι τίποτα. Οι αγρότες έχουν απογοητευτεί. Κάποιοι από εδώ, από την περιοχή, έχουν να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε να βρουν δουλειά είτε στο εξωτερικό είτε σε ξενοδοχεία εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει ένας αναβρασμός. Κατά τη γνώμη μου, mm-hmm. πρέπει να γίνει μια ενίσχυση άμεσα για την ακαρπία που δεν βγάλαμε σαν δύο τίποτα φέτος. Κάποια μέτρα όπως το αφορολόγητο πετρέλαιο, κατάργηση του ΦΠΑ στα εφόδια, σύνδεση, το σοβαρότερο για μένα είναι να γίνει σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή. Το φωνάζουμε χρόνια αυτό το πράγμα. Κατά τη γνώμη αυτό πρέπει να γίνει, να κάτσει ο κάθε κατεργάτης στον πάτο που κάνουν κούτα, το πω λαϊκά. Υπάρχει μεγάλος αναβρασμός, όπως και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Πρέπει να γίνεται αποζημίωση στο 100%. Δεν μπορώ εγώ να παθαίνω μια ζημιά ενώ έχω ασφαλίσει τα αγροτεμάχια μου και να παίρνω ψίχουλα. Να ασφαλίζεται στο 100% η παραγωγή. Πιστεύω ότι είναι ελολογικά πράγματα. Όλα αυτά, κύριε Περογεννάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα οποία αναφέρεστε έχουν να κάνουν με αυτό που λέει και ο συνάδελφός σας αγρότης από την Ιερά Πέτρα, ο Μιχάλης Βγενιτάκης, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί μόνιμα το εισόδημα του αγρότη. Βέβαια. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλήξει επιτέλους αυτό το κοροϊδεύμα. Έπασα ζημιά, ψίχουλα και έχουμε απογοητευτεί τελείως. Να γίνεται η αποζημίωση στο 100% από τον ΕΛΓΑ. Πληρώνουμε που πληρώνουμε τον ΕΛΓΑ και δεν παίρνουμε τίποτα. Είναι σαν κάποιος να σας διώχνει από το χαράφι, κύριε Περογεννάκη. Το νιώθετε αυτό? Διότι και οι συνάδελφοί σας ουσιαστικά σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι κινητοποιούνται αυτή την ώρα. Βέβαια, κάθε περιοχή μπορεί να έχει τα δικά της. Αλλά κοινό είναι το μέτωπο. Δεν μπορείτε να ζήσετε έτσι όπως πρέπει να ζήσετε. Το μέτωπο είναι κοινό. Κυρία Δουλγεράκη, σας λέω με πλήρης γνώσης αυτά που σας λέω τώρα, ότι από την περιοχή της Εμπάρου που κουβεντιάζω καθημερινά και στα καφενεία και ακόμα και με συναντήσεις με πιο μικρούς παραγωγούς, σκέφτονται να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε είτε στο εξωτερικό είτε σε ξενοδοχεία εδώ στο Ηράκλειο, σε εσώ, δεν ξέρω. Δηλαδή, το κράτος διώχνει, δεν μας θέλει να παράγουμε. Αν δεν μας θέλει να παράγουμε και αν θέλει να θάψει τον αγρότη να μας το ξεκαθαρίσουν. Έχω κάποια εμπιστοσύνη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μια και είναι από εδώ, αλλά δεν περιμένω πολλά πράγματα.
Δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης όσο φαίνεται, έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική, γιατί όποιος, εγώ απλά λέω κύριε Περογιαννάκη, γιατί θέλω να το υπενθυμίσω, ότι όποιος τις προηγούμενες ημέρες έχει ακούσει και τις εκπομπές του Γιώργου του Σαχίνη με τους καθηγητές και αυτά τα οποία εκτιμούν, καταλαβαίνουν ότι είναι οργανωμένα όλα αυτά τα οποία γίνονται και αλλού πραγματικά μας πάνε. Γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο ξεσηκωμός. Βέβαια. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Αλλά αν δεν μας θέλουν να είμαστε στα χωράφια μας, να μας το πούνε, θα πάμε να βρούμε δουλειά αλλού να κάνουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Από τη μία η ακαρπία, από την άλλη η χαμηλή παραγωγή, η οποία ήρθε μετά από μια χρυσή χρονιά, αλλά μια χρυσή χρονιά δεν μπορεί να σου διασφαλίσει και να σου εξασφαλίσει την επιβίωσή σου για τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς. Αυτό το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Βέβαια. Φέτος έχουν χαθεί από εδώ, από την περιοχή της Εμπάρου, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από το λάδι. Τι θα γίνει ο κόσμος, δεν μπορεί. Καταρχήν φέτος δεν θα καγερδίσει κανείς. Δεν έχουν άνθρωποι να βάλουν πετρέλαιο στα τρακτέρ, δεν έχουν να πάρουν λοιπάσματα. Αυτά όλα είναι αλυσίδα. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα καταστρεφόμαστε. Πρέπει η κυβέρνηση, πρέπει ο υπουργός να κάτσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και κάποιοι να σηκωθούν από τους καναμπέδες τους, να κάτσουμε να δούμε τα πράγματα, διότι θα διαλύσουμε, θα είμαστε στην απομόνωση. Το είπατε στην αρχή. Κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τα λόγια είναι παχιά, αλλά τα έργα είναι μικρά. Βέβαια. Το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δυστυχώς, εάν συνεχίσουμε έτσι, θα σβήσει ο αγροτικός τομέας. Ίσως να είναι και αυτό το ζητούμενο. Ίσως να είναι και αυτό το ζητούμενο, όπως λένε πολλοί. Πιστεύω ναι. Ας βγει η κυβέρνηση, ας βγει ο υπουργός, να μας διαψεύσει αυτά που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Και να μας ξεκαθαρίσουν αυτοί τι τελικά έχουν στο μυαλό τους. Μας θέλουν ή δεν μας θέλουν στα χωράφια. Μας θέλουν να παράγουμε ή να σηκωθούμε να φύγουμε, όπως μου λένε εδώ πολλοί. Πάντως είναι πραγματικά τραγωδία να λες ότι ο αγρότης με ό,τι προσφέρει ότι θα φύγει και θα πάει να γίνει υπάλληλος. Υπάλληλος σε ένα ξενοδοχείο. Κυρία Δουργεράκη, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Κρήτη, αλλά ειδικότερα στην περιοχή της Βιάννου. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν να πάρουν ψωμί. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα του κάτσει εδώ στο χωριό, να γίνει ανάπτυξη, να γίνει μια... Είναι αλυσίδα όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να κάτσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αν θέλει η κυβέρνηση, αν δεν θέλει, τι να πω. Μάλιστα. Ας έχω μια επιφύλαξη με τον υπουργό. Εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Ας αποφασίσουν εάν μας θέλουν. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι κεντρικό και πάει προς όλους. Είναι η πολιτική η οποία ακολουθείτε. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα τελικά, κύριε Περογιαννάκη. Έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθείτε. Ο καθένας στην κομματική του ταυτότητα δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτά τα κόμματα δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς κοιτάζουμε να πάμε μπροστά και κοιτάζουμε το κράτος να είναι μπροστά από εμάς. Δεν είμαστε ούτε κλέφτες ούτε απαταιώνες. Δουλεύουμε τίμια για το ψωμί μας, να θρέψουμε τα παιδιά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περογιαννάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας από τον 984 και από τον Αγροτικό Σύλλογο της Εμπάρου. Πάω στον πρόεδρο των Μελισσοκόμων Ανατολικής Κρήτης και τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας των Μελισσοκόμων, τον κύριο Κώστα Λεονταράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αντουλιαράκη. Ευχαριστούμε πολύ. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλλοιείς, όλη μια γροθιά σε αυτή την κινητοποίηση από την Κρήτη μέχρι και την Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει αγροτικό μέτωπο για εμάς. Αναγνωρίζουμε την αγωνία των παραγωγών για το αύριο λόγω και της αύξησης του κόστους παραγωγής, ενεργειακή κλιματική κρίση, ισχυρή γεωπολιτική κλειδονισμή και το βλέπουμε όλο αυτό συνολικά για τον παραγωγικό τομέα. Σας πείθουν αυτά τα οποία υπόθηκαν και εξαγγέλθηκαν και από τον Πρωθυπουργό? Να σας πω, πρέπει να τα δούμε ένα προς ένα. Δηλαδή όσον αφορά την ενεργειακή κλιματική κρίση και όσον αφορά τον κλάδο το δικό μας, εμείς ίσα ίσα που είμαστε συνδρομητές. Εμείς δεν επιβαρύνουμε πουθενά, αποτύπωμα δεν αφήνουμε πουθενά να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Σε καμία των περιπτώσεων δεν το δεχόμαστε αυτό. Ό,τι γίνεται για αυτή την κλιματική κρίση και για την ενεργειακή κρίση, καλό είναι. Αυτά που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και κυρίως με τις οικονομίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή,
είναι η καθημερινότητά τους. Είναι ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που παρατηρούν και οι ίδιοι οι κύριοι στα Υπουργεία και τη κυβέρνηση γενικότερα, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι οι απότομες εναλλαγές του καιρού, όπου η μέλισσα, το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Έχει ως αποτέλεσμα κυρίως να μην αναπτύσσεται για να πάμε στις νομές να βγάλουμε το μέλι, αλλά και για να πάμε, εμείς βάζουμε πάρα πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Το χέρι στη τσέπη δεν αντέχει άλλο να μπαίνει, γιατί δεν υπάρχει κάτι στη τσέπη να βγει. Το κόστος έχει εκτιναχθεί. Εμείς θέλουμε μέτρα καθημερινότητας, θέλουμε μέτρα πάγια, όχι να χαρακτηρίζονται ως πυροτεχνήματα και ως εύκολες εξαγγελίες. Θέλουμε αυτά αποτελέσματα αύριο το πρωί, οπωσδήποτε αύριο το πρωί. Εμείς δεν αντέχουμε άλλο το κόστος που έχει προκύψει μετά το ουκρανικό ζήτημα, και είμαστε και ο μοναδικός κλάδος ο οποίος δεν υπάρχει για την παραγωγή μέσα στην ΚΑΠ. Είναι ένα κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν ενισχυόμαστε, καν παίρνουμε μια ενίσχυση για την ομαδική μεγιστοκομεία, κάτι ελάχιστα λεφτά, τα οποία αυτά όχι δεν φτάνουν, αυτά είναι για τον τύπο. Καλώς έρχονται, αλλά χρειάζεται η μεγιστοκομεία αυτή τη στιγμή να ενταχθεί στην ΚΑΠ με μια άμεση ενίσχυση. Μα με συγχωρείτε, κύριε Λονταράκη, τώρα τι είναι αυτό που μου λέτε? Εδώ τις προηγούμενες ημέρες στις Βρυξέλλες πήραν αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει, που δεν ξέρω να τις μεταφράσω αυτές τις αποφάσεις ακριβώς, αλλά τις μεταφράζουν κάποιοι και θα μας πούνε τις επόμενες ημέρες, για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί το πρωινό με προϊόντα όπως το μέλι, για να παταχτεί η νομοθεσία, για να παταχτεί η νοθεία του μελιού με προϊόντα, ετικέτας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έλεγαν. Γι' αυτό είπα ότι επειδή φάσκουν και αντιφάσκουν πρέπει να το δούμε πολύ πολύ προσεκτικά, και ενώ παίρνουν τέτοια μέτρα υποτίθεται από τις Βρυξέλλες, μόλις τις προηγούμενες ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, έρχεστε για εσείς και λέτε ότι δεν βρίσκεστε ούτε καν μέσα στην ΚΑΠ. Φυσικά και δεν βρισκόμαστε μέσα στην ΚΑΠ, γι' αυτό και φωνάζουμε ότι προϊόν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει φροντίσει να θωρακίσει τον πρωτογενή της τομέα και βάλεται από παντού, τώρα έχουμε και την κλιματική αλλαγή, την οποία δεν μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει. Εμείς σαν παραγωγή, εμείς σαν μελισσοκόμοι δεν ενισχυόμαστε από πουθενά. Γι' αυτό και φωνάζουμε, και αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες αναγκαστικά πρέπει να μπουν στην ΚΑΠ. Πρέπει αυτό το προϊόν να στηριχθεί. Όσον αφορά τα νομοθετικά κενά, και εμείς οι συλλόγοι και η Ομοσπονδία έχουμε καταθέσει προτάσεις, υπάρχουν προτάσεις, υπήρξε μια εθνική επιτροπή μελιού, την οποία είχε λειτουργήσει μια φορά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μέσα, και εκεί πέρα επισημάναμε τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν ειδικότερα στην Ελλάδα για την νοθεία του μελιού και για τις ελληνοποιήσεις, αυτά τα επικίνδυνα μέλια και σιρόπια, τα οποία αναμειγνύονται με λίγο ελάχιστο ελληνικό μέλι και εισάγουν μέσα το καραμελόχρωμα για να δώσουν το χρώμα ένα απολύτως καρκινογόνο συστατικό για τον καταναλωτή και τον ανθρώπινο οργανισμό. Είμαστε σε επαφή με τα Υπουργεία, θέλουμε να προχωρήσει αυτή η δουλειά, απλά πρέπει να προχωρήσει άμεσα όσον αφορά τις ελληνοποιήσεις. Όσον αφορά την καθημερινότητά μας, η παραγωγή μας δεν φτάνει να καλύψουμε τα έξοδά μας, τα τεράστια πετρέλαια που έχει η νομαδική μελισσοκομεία, τα τεράστια κοστολόγια να συντηρήσουμε τα κοπάδια μας. Συν της άλλης, δεν συνυπολογίζεται και η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου που έχουμε κάθε τέλος της χρονιάς. Άρα εμείς ζητάμε από την πολιτεία άμεση δράση, άμεση ενίσχυση, έστω και έκτακτη προς το παρόν, αλλά και πάγια μέτρα, όπως τη μείωση, όπως το πετρέλαιο, το αγροτικό πετρέλαιο, όπως καλώς υπόθηκε το αγροτικό ρεύμα, η μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες πρώτες ύλες. Υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να είναι εύκολα για την πολιτεία να τα κάνει, εφόσον θα έχουν ανταποδοτικότητα στην παραγωγή. Ξέρετε κάτι, ας κάνουν το αυτονόητο, ας σας εντάξουν εντός της κοινής αγροτικής πολιτικής τους μελισσοκόμους, γιατί θρέφεται μελίσσια, θρέβεται εμάς και τα παιδιά μας, ας σας εντάξουν μέσα στην κοινή αγροτική πολιτική και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα, γιατί πραγματικά είναι σαν να είσαστε ανύπαρκτοι. Τι να σας υποσχεθούν? Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορείτε να καταλάβετε
οι πολιτείες που έχουν αντίληψη του τι σημαίνει μέλισσα και τι σημαίνει επικονιαστής της φύσης, είναι ένας από τους μοναδικούς επικονιαστές που επιβιώνουν χάρη στο μελισσοκόμο τώρα, γιατί οι άγριοι τείνουν να εξαφανιστούν. Και στην Καλιφόρνια που οι εκτάσεις είναι τεράστιες, στην Αμερική γενικότερα και στον Καναδά, οι μελισσοκόμοι καλούνται από τους ίδιους τους παραγωγούς, τους μεγαλοπαραγωγούς, και στείνουν μελισσοκομεία, μεγάλα μελισσοκομεία μέσα στις καλλιέργειές τους και τους δίνουν 400 με 450 δολάρια αναμέλισσα για την επικονίαση. Και εμείς εδώ φωνάζουμε να ενισχυθούμε σαν επικονιαστές για να κάνουμε τι, για να ενισχύσουμε την αγροτική, τη διατροφική αλυσίδα. Αυτό κι αν είναι αυτονόητο. Εμείς ούτε να αποψηλώσουμε βουνά θέλουμε να τα πρασινίσουμε, άλλο ένα αγκάθι για την κριτική μελισσοκομεία. Εμείς ούτε ελεύθεροι βοσκοί κάνουν οι μέλισσές μας να κάνουν ζημιές και αυτά. Εμείς επικονιάζουμε τη φύση. Τι κάνουμε, επικονιάζουμε τη φύση. Όποιος δεν ξέρει τι θα πει επικονιάζουμε, να ανοίξει ένα λεξικό να καταλάβει τη σημασία της λέξης που λέμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε με αγανάκτηση σαν παραγωγή ότι έχουμε πρόβλημα επιβίωσης. Δεν γίνεται να σου φωνάζει το παιδί σου που είναι το μέλλον σου ότι πεινάω ή πεθαίνω της πείνας και εσύ να σφυρίζεις αδιάφορος. Ή να μην πας να βγεις έξω, να κόψεις το κεφάλι σου, ας πούμε, να βρεις ένα κομμάτι ψωμί να το ταΐσεις. Γιατί για αυτό μιλάμε. Εμείς είμαστε νοικοκύριδες ανθρώποι, όπου μπαίνουμε ψηλά το μέτωπο, πουλάμε με αξιοπρέπεια την παραγωγή μας, ζούμε τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια και αυτή τη στιγμή είμαστε έρμεοι των συνθήκων, έρμεοι των γεγονότων, των γύρω-γύρω γεγονότων και ζητάμε απλά μια βοήθεια. Τώρα κύριε Λονταράκη, το είπατε από την αρχή, σας πάνε μπάλα μέσα στα εμπορικά παιχνίδια. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Φέρατε το παράδειγμα από την άλλη της Αμερικής και τι γίνεται με τους επικονιαστές. Φέρατε το δικό μας το παράδειγμα. Ο καθένας μας καταλαβαίνει με απλή κοινή λογική πώς παίζεται η μπάλα. Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς, περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα από την πολιτεία, άμεσες λύσεις στα προβλήματά μας για την καθημερινότητά μας που θα έχουν ως αποτέλεσμα πρώτον την επιβίωση ενός δυναμικού κλάδου στην Ελλάδα. Αποτελείται από νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει σε μια ακριβή επιχείρηση όπως είναι η μελισσοκομεία και δεύτερον είναι και προς όφελος του κράτους. Υπάρχει ανταποδοτικότητα μέσα από τη μελισσοκομεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι ζουν από τη μελισσοκομεία και συν το κράτος υποφελείται. Μα πώς υποφελείται και πώς από την άλλη σας αντιμετωπίζει είναι το μεγάλο ζητούμενο όταν στερείστε των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων, των αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα όταν δεν είσαστε μέσα στην κοινή αγροτική πολιτική. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει το όλο πράγμα για να σας εντάξουν ως παραγωγούς. Διαφορετικά τι συζητάμε κύριε Λονταράκη? Σίγουρα από εκεί μπορείτε να καταλάβετε το πόσο σημαντικό είναι αυτό που φωνάζουμε και ότι εμείς τόσα χρόνια επιβιώνουμε μόνοι μας και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι ένα μεράκι αγάπη, είναι ένας μεγάλος έρωτας, είναι μια διασύνδεση με τη φύση και το Θεό, γιατί συμβαδίζουμε με τη φύση και είναι το Θεό. Είναι ένα εισόδημα. Έχουμε στα μελισσοκόμη και είναι και ένα ιερό εισόδημα για εμάς, το οποίο δεν το βλέπουμε ποτέ σαν αρπαχτή, έτσι. Είναι ο κόπος μας, είναι η επιβίωσή μας και ζούμε από αυτό. Δεν θέλει κάτι άλλο άνθρωπος, μια καλή δουλειά. Είναι και το συνταγματικό του δικαίωμα στη δουλειά, το οποίο καταπατείται τώρα μέσα από τις καθημερινές συνθήκες που ζούμε στα δάση με τις πυροσβεστικές διατάξεις και απαγορεύσεις, οι οποίες αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο κλάδο, να μην σου επιτρέπεται να μπεις να δουλέψεις ή να σε απειλεί κάποιος να μην δουλέψεις. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που θέλουμε μία μέρα ολόκληρη να σας τις αναλύσω. Οι μελισσοκόμοι ήταν, είναι και θα είναι αξιοπρεπές επάγγελμα. Οι κυψέλες που πηγαίνουν αυτή την ώρα, υπάρχουν, κύριε Λονταράκη, υπάρχουν οι απαγορεύσεις. Οι κυψέλες που πηγαίνουν στις ταράτσες των σπιτιών. Εσείς θα μου πείτε, πού είναι ο φυσικός χώρος μιας μέλισσας και ο φυσικός χώρος επαγγέλματος ενός μελισσοκόμου. Εάν κλειστούμε όλοι σε ουρανοξύστες, γιατί βλέπουμε διάφορα στο ίντερνετ που είναι αξιοθαύμαστα και μέλια λέει από ουρανοξύστες μέσα στο Λονδίνο και μέλια αυτή την ξενομανία που έχουμε. Έχουν μετρήσει τα βαρέα μέταλλα σε αυτά τα μέλια, το τι έχουν μέσα και είναι αξιοθαύμαστα. Έχουν συγκρίνει με τα ελληνικά μέλια που είναι οι βασιλιάδες παγκοσμίως και το λέω αυτό με πλήρη τη γνώση των λέξεων που εκφράζω. Τα καλύτερα μέλια στον πλανήτη το θέλουν, δεν το θέλουν, είναι τα ελληνικά. Με ποιο δικαίωμα το κράτος δεν τα προασπίζει αυτά, δεν τα προστατεύει. Και με ποιο δικαίωμα αφήνει ανθρώπους και να κερδοσκοπούν και να πουλούν κίνδυνα. Σας έχουν για λόγους αντιπυρικής προστασίας σας έχουν πετάξει έξω από δάση επειδή καπνίζονται οι μέλισσες?
Κοιτάξτε, να δείτε τι συμβαίνει. Εμείς καταφέραμε σαν Ομοσπονδία και πέσαμε σε διαβούλευση με 4 διαφορετικά υπουργεία και καταφέραμε ο Μελισσοκόμος να μην μπορεί κανένας να το απαγορεύσει την είσοδο στα δάση. Και ο Μελισσοκόμος σέβεται πάντα τα δάση. Είναι τα μάτια και τα αυτιά των δασών και η προστάτευση των δασών είναι πρώτη Μελισσοκόμος. Μα δεν θα έχει τελειώσει εισόδημα. Σίγουρα. Δεν μπορεί ο κάθε δασάρχης, μιλάω ανά την Ελλάδα που υπάρχουν διάφοροι σερίφηδες που μπαίνουν μέσα και απειλούν τους μελισσοκόμους ή τους γράφουν ή τους πάνε στα δικαστήρια, να μην τοποθετούν τις μέλισσες τους. Υπάρχει άλλη νομοθεσία που λέει ότι δεν μπορεί να σε κουνήσει κανείς σε περίοδο μελιθοέκρησης από μια νομή, από ένα χώρο. Έτσι. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα αλαλούμ. Έχουμε έρθει σε διαβούλευση προεκλογικά. Είχαμε φτάσει σε τελικό σημείο των υπογραφών να πέσουν, να βρούμε την ησυχία μας εμείς νομοθετικά και όμορφα και ωραία από τους υπουργούς. Προέκυψαν οι εκλογές, έχει κολλήσει το πράγμα. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι θέμε αυτά αποτελέσματα αύριο το πρωί να λυθούν πράγματα καθημερινότητας για το Μελισσοκόμο να γίνει η ζωή μας πιο εύκολη. Δεν μπορεί ο συνάδελφος να σηκώνει μέλισσες από το Ηράκλειο, να τις ανεβάζει την Ιεράπετρα στα δάση 3,5-4 ώρες δρόμο. Με 150 ευρώ πετρέλαιο πήγαινε έλα και δύο εργάτες μέσα 250. Και να έχει το ρίσκο αν θα πάρει μέλι ή αν δεν θα πάρει. Από τον αέρα, από τον καύσωνα, δεν θα δώσει το δάσος. Θα δώσει και να έρθει και κάποιο δασάρχη να του κουνάει το δάχτυλο. Πού θα πάμε τις μέλισσες? Πού θα τις πάμε? Να τις πάμε στο δασαρχείο, στην αυλή? Είμαστε η πρώτη μελισσοκομική περιφέρεια της Ελλάδας, η Κρήτη. Έχουμε υπερπληθυσμό. Πού θα κινηθούμε εμείς σαν παραγωγή? Και οι εκάστοτε περιφέρειες. Θέματα πραγματικά, θέματα επιβίωσης. Καλούνται να τα λύσουν και ας τα λύσουν επιτέλους, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λονταράκη. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.